από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος. Ανελαίητα και αδιάκριτα σκόρπισαν το θάνατο οι τζιχαντιστές στο Παρίσι. Βίντεο ντοκουμέντο από το βράδυ της Παρασκευής αποτυπώνει τη σκληρότητά τους. Ένας άντρας που θεωρείται πως είναι ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ προτάσει το όπλο του και πυροβολεί κόσμο έξω από εστιατόριο του Παρισιού. Μια νεαρή γυναίκα πέφτει στο έδαφος. Ο τρομοκράτης την πλησιάζει έτοιμος να της δώσει τη χαριστική βολή. Το όπλο του μπλοκάρει, εκείνος απομακρύνεται και η γυναίκα γλιτώνει. Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι η πιο τυχερή επιζήσασα του μακελιού που συγκλώνησε τον κόσμο. Άνθρωποι τρέχουν να κρυφτούν μέσα στο εστιατόριο, κάτω από καρέκλες και πίσω από τον μπαρ. Μια 20χρονη σερβιτόρα κλείνει στην αγκαλιά της μια τραυματισμένη γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας για να την προστατεύσει. Ο τρομοκράτης με μια ανατριχιαστική ψυχραιμία προχωρά προς το εστιατόριο. Έχει ήδη ρίξει τουλάχιστον 30 σφαίρες. Δεν μπαίνει μέσα. Αποχωρεί για να συνεχίσει το αιματοκύλισμα στους δρόμους του Παρισιού. Ο Μοχάμεντ, αδελφός του Σαλάχ και του Ιμπραήμ που μακέλεψαν το Παρίσι, αφού ανακρίθηκε από την βελγική αστυνομία, άναψε κεριά στη μνήμη των θυμάτων. Την ώρα που πλήθος κόσμου τιμούσε τους νεκρούς της Γαλλίας, εκείνος βγήκε στο παράθυρο του σπιτιού του στο Μόλεμπεγκ στο Βέλγιο για να δείξει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους. Οι εικόνες της φρίκης με τα σωριασμένα πτώματα λύγησαν και τους πιο δυνατούς. Η φωτογραφία με τους δύο Γάλλους αστυνομικούς που αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον για να κρύψουν τα δάκρυά τους μπροστά στη θηριωδία της Παρασκευής κάνει το γύρο του κόσμου και συγκινεί.